βρίσκομαι στο εργαστήριο μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου αναλύονται τα δείγματα συμπολιτών μας για τον νέο κορονοϊό. Για εμάς, όπως και για όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, το μένουμε σπίτι δεν είναι εφικτό. Οι κρίσιμες συνθήκες απαιτούν να είμαστε εδώ και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Από τη δική σας πλευρά όμως, το μένουμε σπίτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι θα κοπεί η αλυσίδα διασποράς του ιού. Έτσι θα προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Έτσι θα στηρίξουμε τα νοσοκομεία μας, ώστε να αντέξουν το τεράστιο βάρος που δέχονται και θα δώσουμε χρόνο στην επιστήμη να βρει αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της νόσου. Η εμπειρία της Κίνας, που κατάφερε να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας, δείχνει ότι ο κορονοϊός δεν είναι ανίκητος. Μένουμε σπίτι λοιπόν, κρατάμε την ελπίδα ζωντανή. Η Εκκλησία, όσο ποτέ, σήμερα πολεμάται. Μπορεί να υπάρχουν κραδασμοί, όμως δεν νικάται. Και βρίσκει πάντα δύναμη σε όλα να αντέχει, με υψηλό το φρόνημα πάντα να υπερέχει. Και ο Θεός μας πάντοτε Ελλάδα προστατεύει και η Παναγιά μας το Χριστό για όλους μεσητεύει. Όσα δεινά κι αν έρθουνε και όσα κι αν μας πλήξουν, η Παναγιά και ο Χριστός θα μας στηρίξουν. Γιατί ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι βοηθάνε και πάντοτε τους Έλληνες και Ελλάδα αγαπάνε. Και τελικά από όλα αυτά θέλει να μας προστατέψουν τη μήνη τους και την οργή αλλού θα να τη στρέψουν. Και αυτό θα ρω πολλές φορές, μας το έχουν αποδείξει. Το ότι πάντοτε με μας είναι, μας το έχουν δείξει. Και πάντα μας παρέχουνε στήριξη, προστασία. Το ότι είμαστε Έλληνες, αυτό είναι η πεμπτουσία. Γιατί πρώτοι πιστέψαμε από όλους το Χριστό μας και πρώτοι για να κάνουμε, μάθαμε το Σταυρό μας. Πρώτοι που πίστεψαν Χριστό και πρώτοι που ασπαστήκαν, Κορίνθοι Έλληνες ήτανε που πρώτοι και βαφτιστήκαν. Και οι Έλληνες διαδώσανε Χριστώμα και θρησκεία. Πρώτοι την εγκολπώθηκαν, την έκαναν οικία. Και άφησαν στην άκρη πια την ιδωλατρία και ασπάστηκαν χριστιανισμό ως νέα αφετηρία. Προνομιούχοι γίναμε, έκτοτε με αξία, προάγοντας χριστιανισμό, μα και ορθοδοξία. Το Σύνταγμα μας πια ρητά, γράφει το θρήσκευμά μας, πως είμαστε ορθόδοξοι, τιμή και καύχημά μας. Πολλές φορές οι γείτορες μας έχουν απελπίσει και διάφοροι ανορθόδοξοι μας έχουν κυβερνήσει, βάζοντας τα συμφέροντα πάνω από την Ελλάδα, θέλοντας την πατρίδα μας να ρίξουν στον γεάδα. Μα ήλθε όμως ο καιρός να αλλάξουμε τη ρότα και να στραφούμε στον Χριστό, πως ήμασταν και πρώτα. Γιατί πολλοί λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, πως ο Θεός πια τον Χριστό έχει εντολοδόχο. Και σήμερα πια ο Θεός σημάδια έχει δείξει, θέλοντας τους υπαίτιους όλους να τους συντρίψει. Και θα κερδίσουν όσοι αυτοί εις τον Χριστόν πιστεύουν και όχι όλοι άθεοι όπου τον καπηλεύουν. Γιατί μεγάλοι των κρατών έγιναν θειασάρχες, πως τάχα κυβερνούν τη γη ως δήθεν πλανητάρχες, θέλοντας να κυριαρχούν σχεδόν σε όλα τα κράτη, σε όλα τα πέρατα της γης, στα μήκη και στα πλάτη. Χιλιάδες κακουργήματα και εγκλήματα κάθε μέρα, τεινάζοντας πια ηθικές και αρχές στον αέρα, νομίζοντας πως θα κυβερνούν αιώνια δοκάτω, και αντί να βλέπουν στον Θεό, βυθίζονται στον πάτο. Οι ξένοι που μας κυβερνούν, οι πρώτοι εγκληματίες, γιατί από αυτούς γεννήθηκαν οι αφορμές και αιτίες. Και σήμερα πληρώνουμε ξένων τις αδικίες των ηγετών καπρίτσια και δυναστών κακίες. Μα λίμωνο σ' όλους αυτούς τι έχουνε να δούνε, γιατί πρώτοι θα είναι αυτοί που θα τιμωρηθούνε και ό,τι απόλαυσαν εδώ πάνω θα αντιστραφούνε και στου πυρό στη γέννα πρώτοι αυτοί θα μην μπούνε. Τα όσα απόλαυσαν εδώ πάνω θα τα στερούνται και όλοι αυτοί οι αίτιοι σκληρά θα τιμωρούνται. Και όσοι εδώ δοκιμάστηκαν και όσοι υποφέρουν
πάνω όλα αντιστρέφονται και πρέπει να το ξέρουν. Όσοι απόλαυσαν εδώ, θέλοντας να πλουτίσουν, να ξέρουν στην άλλη ζωή πως θα λογοδοτήσουν. Η γη είναι η παράδειση για αυτούς πια δεν υπάρχουν, γιατί καλοί και δίκαιοι στους ουρανούς θα άρχουν. Και όσοι πέστησαν εδώ δεινά και κακουχίες, επάνω θα ευωδοθούν όλες τους οι θυσίες. Αγαπητοί μου, ο γιος σήμερα που μας πλήττει είναι διαβόλου τέχνασμα, τα σχήρα του μας νύπτει. Γιατί κατάφερε στη γη για να παραπλανήσει όλους σχεδόν τους άρχοντας, το χάος να οδηγήσει. Και όπως αυτός ο φωτεινός ζει τώρα στο σκοτάδι, έτσι τώρα θέλει εμάς στα τάρταρα του Άδη. Τα όσα ζούμε σήμερα και όσα ακόμα θα δούμε, θα ρω στο τέλος όλοι μας πως θα δοκιμαστούμε. Δεν ξέρω πόσοι στη ζωή στο τέλος πια θα μείνουν, γιατί στη μάχη κορονοϊού σκληρό αγώνα δίνουν. Και αυτός ο γιος παπλώθηκε, είναι τόσο μανιώδης, θανατικός μα και σκληρός και άγρια θηριώδης. Και τους ανθρώπους έκλεισε όλους μες στο καβούκι, θέλοντας να τους δείξει πια εις το δικό του λούκι. Δηλειώδης είναι ο γιος, σκληρός και δολοφόνος, πάρα πολύ επικίνδυνος μα και ανθρωποκτόνος. Σαν σύμφωνας εισέβαλε και ως δολοφόνος κλέπτης, σε όλη την ανθρωπότητα απρόσκλητος επισκέπτης, απάνθρωπος και άραχνος, αλλά και ανθρωποφάγος, είναι αυτός ο κορονοϊός θρασής και υιοφάγος. Εις τον πλανήτη θέλοντας σ' όλο να διεισδύσει και την ανθρώπινη ζωή από τη γη να σβήσει, και σαν ανήμερο θηριό έχει παντού ορμήσει, αποσκοπώντας άνθρωπο κανέν να μην αφήσει. Θεέ μου, σε παρακαλώ, φιλέσπλαχνος που είσαι, αυτόν τον ιό ξολόθρευσε και από τη γη πια σβήσε, και ρίξ' τον άπαξ διαπαντός βαθιά μες στο σκοτάδι, και κλείσ' τον πια αιώνια στα έγκατα του Άδη. Και κάνε μας πιο γρήγορα το θεϊκό σου θαύμα, δικό σου δημιουργήμα είναι άνθρωπος και πλάσμα. Το ξέρουμε για όλα αυτά, δικιά μας είναι αιτία, σώσε μας και για δεύτερη φορά από την αμαρτία. Και αυτό που ζούμε σήμερα και όλοι οι ανθρωπότης, αυτό είναι πρωτόγνωρο, μας είσαι η Θεότης. Και ελπίζω να μας λυπηθείς, να μας ελευθερώσεις και από το θανάτο τον Υιό γρήγορα να μας σώσεις. Χριστέ και Παναγία μου, κι Άγιοι μας λυπηθείτε και γίνετε εις τον Θεό εσείς πρώτοι μεσείτε. Και μεσητεύστε γρήγορα για να μας απαλλάξει από τη λέλα παγιού προτού όλους μας φάξει. Γιατί χιλιάδες είναι αυτοί που σβήνουν κάθε μέρα και επισήμη δεν μπορεί για να τα βγάλει πέρα. Και όλοι εσήκωσαν ψηλά τα χέρια τους σε σένα και όλου κόσμου οι γιατροί κοιτούν απεγνωσμένα. Θεέ μου, βάλ' το χέρι σου σε τούτην αυτή την ώρα, γιατί σβάρνα μας πήρε πια θανατηφόρα μπόρα. Ίστατη κάνουμε προσευχή και ψώνουμε τα χέρια και σφάξε τούτον τον Υιόν με θεϊκά μαχαίρια. Προτού προλάβει πια αυτός όλους να θανατώσει και σε όλο το ανθρώπινο γένος τέλος να δώσει. Θεέ μου, όσο πιο γρήγορα λύτρωσε τους ανθρώπους, δικά σου είναι πλάσματα σε όλους αυτούς τους τόπους. Και για τις αμαρτίες μας συγγνώμη σου ζητούμε και κάτω από τη σκέπη σου πάλι ας ξαναμπούμε. Και όσο πιο γρήγορα μπορείς, το θαύμα κάνεις σ' όλους για να ξαναγυρίσουμε στις εκκλησιάς τους στόλους και να σε ευχαριστήσουμε για αυτή τη σωτηρία, έχοντας πάντα στη ζωή εσένα αφετηρία. Την δέηση και προσευχή αυτή όπως σου στέλνω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνει την πράξη θέλω. Κι άκουσε τους στεναγμούς, πόνους των ασθενούντων, τα κλάματα και τους τριγμούς πολλών ψυχοραγούντων. Γιατί γεμίσαν κλινικές και τα νοσοκομεία και δεν υπάρχουν φέρετρα για τα νεκροταφεία. Και όπως πάμε στο μηδέν, ο άνθρωπος θα σβήσει και δεν θα πίνει άνθρωπος στη γη να κατοικήσει. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι μεγάλη φρίκη, δεύτερη αποκάλυψη είναι και καταδίκη. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, θάνατος ελοχεύει και ο δηλητηριώδης πια Υιός όλους εξολοθρεύει. Ο τρόμος πια απλώθηκε
παντού απ' άκρη σ' άκρη και ποταμός πιαχύνεται το ανθρώπινο το δάκρυ. Θεέ μου, δεν είσαι σκληρός, γι' αυτό πιάγες πλαχνί σου τον κόσμο που ψυχοραγεί κι όλου μας πιάλει πίσω. Και δεν πιστεύω πώς μπορείς τέτοιο θέαμα να βλέπεις. Προστάτεψε τον άνθρωπο και πάλι να τον σκέπεις. Και ρίξτε πύρινη φωτιά και τον ιό πια κάψε και μέσα στα έγκατα της γης αιώνια πια θάψε. Ω Παναγιά, ας γίνουνε τα θεϊκά σου χέρια κορονοϊό να σφάξουνε ως δίκοπα μαχαίρια. Και στα ουράνια τάγματα και εκεί στέλνουμε σήμα για να μας προστατέψουνε προτού γίνουμε θύμα. Και όλοι οι άνθρωποι της γης υψώνουμε το νου μας σε σε Θεέ Δημιουργέ της γης και ουρανού μας. Ευχές του κόσμου απανταχού Θεέ μου μεταφέρω, γιατί όλα τα πλάσματα τα αγαπάς το ξέρω. Γι' αυτό και σκύψε όσο μπορείς στ' ανθρώπινο το δράμα που το μασίζει του ιού ο στεναγμός το κλάμα. Και δώσε το πως στην οργή σημαύρη καταιγίδα, γιατί σε σε απέμεινε το θάρρος και η ελπίδα. Πατέρα Υιέ και Άγιον, Πνεύμα πια της Τριάδος, σε εσάς απευθυνόμαστε η Χριστιανή Ελλάδος. Και πάρτε από τον κορονοϊό τη δύναμη κοινία να καταστρέψει έβαλε σκοπό την κοινωνία. Από την Κίνα άρχισε και ήλθε στην Ιταλία, γιατί θαρώ πιο εύκολη εκεί βρήκε τη λεία. Και εξαπλώθηκε παντού στα έννη και στα κράτη, και αν δεν το καταστρέψετε αυτός δεν κάνει κράτη. Θεέ μου, όλοι οι άνθρωποι γόνοι καρδίας κλείνουν, την ίστατη παράκριση σε ένα απευθύνουν, γιατί αλήπια δύναμης στον κόσμο δεν υπάρχει. Εσύ είσαι ο Δημιουργός που κυβερνά και άρχει. Οι εκκλησίες πια κλείσανε από το πολύ το φόβο, γιατί ο Υιός σκορπά παντού τη φρίκη και τον δρόμο. Και όλοι οι άνθρωποι της γης ψηλά σου στέλνουν κλήσεις και ολόκληρο στο κλήρος μας σου κάνουν παρακλήσεις. Γι' αυτό και στρέψε όσο μπορείς το θεϊκό σου βλέμμα στον άνθρωπο που έπλασες κινητικό σου θρέμα. Θεέ μου, δέξε προσευχές, δεήσεις και ηγεσίες μέσα από τα σπίτια χριστιανών που γίνανε εκκλησίες. Και ρίξε την ομφέα σου η όποια να σκοτώσεις και όλο το ανθρώπινο γένος μας για να σώσεις. Και όλοι οι άνθρωποι της γης θέλουν να μετανοήσουν και όλοι θα έρθουν πάλι σε σέ για να σε προσκυνήσουν. Μη στήσεις στην έχθρα κανενός για να μας καταστρέψεις, αλλά τη μήνη και οργή αυτόν να αποτρέψεις. Το ό,τι αποστατήσαμε από το δικό σου δρόμο έχει ως αποτέλεσμα να ζούμε εις τον δρόμο. Και τώρα πια το έλεος Θεέ μου σου ζητούμε, και όπως εσύ μας αγαπάς και εμείς σε αγαπούμε. Γι' αυτό και δώσε μας ξανά αυτή την ευτυχία και διώξε από τον άνθρωπο του πόνου δυστυχία. Και αυτό που ζούμε σήμερα από τα δικά μας πάθη είναι το αποτέλεσμα από τα δικά μας λάθη. Και όπως εσύ σταυρώθηκες όλους για να μας σώσεις, κατέβα πάλι νοερά να μας ελευθερώσεις. Θεέ μου, κάνε υπέρβαση και πάρε αυτό το μένος. Εσύ το δημιούργησες, το ανθρώπινο το γένος. Και διώξε αυτή τη συμφωνά και αυτή την κακουσία για να ξανάβρει ο άνθρωπος και πάλι ησυχία. Τέλος, ως ταπεινός και ελάχιστος, γόνη καρδίας κλείνω και ίστατη παράκληση Θεέ μου σ' απευθύνω. Και ρίξε από τον ουρανό φωτιά πια να τον κάψεις, τον τρισκατάρτο υιό στα βάθη να τον θάψεις. Και τότε οι άνθρωποι θα μεταμορφωθούνε, νιώθαν στην ανάγκη πια σε σένα να στραφούνε. Ακράδαν να τα πιστεύουμε στο θεϊκό σου θαύμα, τάχιστα να θεραπευθεί το ανθρώπινο το τραύμα. Κύριε, τώρα που θα υψώσω τα χέρια μου στην προσευχή, κάνε το πνεύμα μου να φωτιστεί από το γλυκό πνεύμα της δικής σου αγάπης. Ένωσέ με με τη Θεία Χάρη σου και κάνε με να νιώθω ότι εσύ είσαι ο πατέρας μου, αν και σε πίκρανα τόσες φορές. Δώσε μου λίγη από τη σοφία σου για να μπορέσω να συνομιλήσω με σένα τη μόνη αλήθεια. Να σου πω πως οι κρουνοί των ματιών μου μόνο για σένα θα τρέχουν, ζητώντας το έλεος σου για τις άπειρες φορές που σε πίκρανα. Να ζητήσω το ήμαρτον και να σου υποσχεθώ ότι η αγάπη μου για σένα
θα με κάνει να υπομένω όλες τις δοκιμασίες αυτής της ζωής.